Νίκη Δημήτρη Ζησίδη στο ίδιο αγώνισμα από την ελληνική αποστολή στο παραολυμπιακό χωριό του Ρίο. Οι αθλητές του Λάζαρου Στεφανίδη έκαναν την ιδανικότερη αρχή για την ελληνική ομάδα στους παραολυμπιακούς αγώνες της Βραζιλίας. Ο Θανάσης Κωνσταντινίδης με τη βολή του στα 10 μέτρα και 39 εκατοστά κατέριψε 3 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Δημήτρης Ζησίδης έκανε ατομικό ρεκόρ με βολή στα 9 μέτρα και 24 εκατοστά. Σήμερα είναι μια πολύ χαρούμενη μέρα. Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά, πήραμε ένα χρυσό, ένα χάλκινο και καταρρίψαμε και το παγκόσμιο ρεκόρ. Πιστεύω ότι έχουμε μια καλή συνέχεια μέχρι το τέλος και θα φέρουμε πάρα πολλά παιδάκια. Νομίζω αυτά τα παιδιά είναι ήδη νικητές και 60 από την έρθει εδώ, αλλά θα γυρίσουμε στην χώρα και με πολλές επιτυχίες. Στην κολύμβηση με χρόνο 1.47.16 η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου τερμάτισε έκτη στον τελικό των 100 μέτρων ελεύθερο της κατηγορίας S3. Στο ποδόσφαιρο, Ντάνιελ Μαϊστόροβιτς ανέλαβε καθήκοντα τεχνικού διευθυντή στην ΑΕΚ.